Μαρκ Κράιτ, που λάτρευε κάθε τι αρχαίο ελληνικό, ανασύρει από τη μυθολογία ως πιθανή εκδοχή την αποτρίας προέλευση των αρχαίων Μπρακ στις αρχές του 1700, για να πάρει μορφή η φυλή που δούλεψε σκληρά στους κυνηγότοπους για άλλα 100 χρόνια, πριν μια σειρά μεγάλων εκτροφέων αναλάβουν την τελική σταθεροποίηση. Ο Μαρ και ο γιατρός Σόλτερ επέμεναν ότι το Πόιντερ ως τύπος δεν απέχει πολύ από το Foxhound. Άλλωστε και τα σκυλιά της αρχής του 20ου αιώνα. Είναι η εποχή της εξέλιξης του κυνηγητικού όπλου στο αριστούργημα της αγγλικής οπλουργικής. Είναι η εποχή μιας ιδιαίτερης αισθητικής άποψης για το λειτουργικό, χρήσιμο και ωραίο. Possiamo iniziare dicendo che il Pointer è un cane mesoformo, cioè di media taglia, con una costruzione molto atletica. Το Πόιντερ αναπτύχθηκε, βελτιώθηκε σαν μορφολογικός τύπος αλλά και σαν αγωνιστικός. Η νεότερη ιταλική αλλά και ευρωπαϊκή εκτροφή σίγουρα δεν ανήκει στο χώρο της ιστορίας.